Κάθε μέρα στην επιτροπή του ΠΑΜΕ για τους πληστηριασμούς, κατά μέσο ώρα μιλάμε με 5 νέες περιπτώσεις, οι οποίες κάθε μία έχει τη δική της τραγική ιστορία που εξελίσσεται σε κάθε λαϊκό σπίτι. Για παράδειγμα, σήμερα μιλήσαμε στο τηλέφωνο με μία γυναίκα από τον Άλυμο, με ένα παιδί που έχασε τον άντρα της όταν ήταν 41 ετών. Φυσικά έχει χάσει και το σπίτι της. Ζει μαζί με τα παθαρικά της και σήμερα περιμένει το δικαστικό επιμελητή για να πάει να τους βγάλει από το σπίτι. Πάλι σήμερα μιλήσαμε με μια οικογένεια αναπήρων γερόντων από την κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Ο παππούς 86 ετών, είναι τυφλός, έχει 92% αναπηρία επίσημα από το ΚΕΠΑ. Έχουν χάσει το σπίτι τους, ζητά να μείνουν μέσα και να δίνουν 400 ευρώ το μήνα ανοίγει. Και το βάλει θέλει να τους πετάξει απ' έξω για να εκμεταλλευτεί το σπίτι. Αρνείται να έρθει σε συμφωνία και θέλει να τους πετάξει στον δρόμο. Αυτές είναι δύο υποθέσεις που μόλις σήμερα ήρθαμε σε επικοινωνία. Αυτή είναι η καθημερινότητα για χιλιάδες ανθρώπων μας που νιώθουν την ανάσα των κορακιών στο σβέρκο τους. Για όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι της λαϊκής στέγης που έχει να κάνει με την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας θα μας μιλήσει από τα κοράκια τα φάνη της τράπεζας η Ιεράκη η Κατερίνα. Αυτό που συνάρεφοι στην Ελλάδα ονομάζεται ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας έχει γίνει ο μεγαλύτερος βραχνάς της λαϊκής οικογένειας. Όταν απαιτείται το 40% του μισθού για να καλύψει μια οικογένεια την ανάγκη της για στέγη, δείχνει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και δεν είναι μόνο το πανάκριβο ενίκιο, είναι και τα συνεπακολούθα του ακριβού εμπορεύματος της κατοικίας και της αλλαγής της χρήσης γης προς βραχυχρόνιες μισθώσεις. Με αποτέλεσμα την αγωνία και το τρέξιμο να βρει σπίτι, να βρει διαμέρισμα που είναι σχετικά κοντά με το προηγούμενο σπίτι σου, για να είναι κοντά στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών σου, μην αλλάξει το σχολικό περιβάλλον, να είναι κοντά σχετικά στη δουλειά σου, μην αναγκάζεσαι να μετακινήσει ώρες για να φτάσει στην εργασία σου. Η κυβέρνηση εκμονεί σχέδια για τα νέα ζευγάρια που υποτίθεται το δικό του σπίτι. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για αυτά τα δάνεια και ενημερώνουμε τον λαό ότι είναι να είναι πολύ προσεκτικός απέναντι σε αυτές τις επιδιώξεις τους, γιατί είναι μια θηλιά στο λαιμό του λαού, των νέων ζευγαριών, η οποία με τα χρόνια σφίγγει και στο τέλος θα δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε και με τα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Δηλαδή, να βλέπουμε πληστηριασμό σπιτιών ακόμα και από αυτά τα δάνεια. Τα ανίκια στην χώρα μας έχουν αυξηθεί πάνω από το 37% κατά μέσο όρο τα τελευταία 5 χρόνια και βέβαια το 90% των νέων ζευγαριών να κοιτάνε με το κιάλι το ενδεχόμενο ιδιοκατοίκησης, ενώ το 72% των νέων έως 34 ετών ζουν ακόμα στο σπίτι των γονέων τους. Μάλιστα, η κατάσταση είναι ακόμα πιο μαύρη για τους εργαζόμενους αν υπολογίσει κανείς το συνολικό κόστος της στέγασης, δηλαδή το κόστος της στέγης συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων τιμολογίων, λογαριασμός κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερα το κόστος ενέργειας. Εξού και σχεδόν ένα από τα δύο νοικοκυριά, το 45,5%, καθυστερούν να πληρώσουν το νίκη τους ή το δάνειό τους. Και τα χειρότερα είναι μπροστά, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 24, αυξήθηκαν επισήμως παραπέρα κατά 9,2%, ενώ το πρώτο τρίμηνο είχαν αυξηθεί κατά 10,6% και πέρυσι κατά 13,5%. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση και τα κοράκια, το ΦΑΝΣ και το τραπεζιτών, ακονίζουν μαχαίρια και για έναν νέο γύρο χιλιάδων πληστηριασμών. Ήδη για το επόμενο εξάμηνο του έτους, το επόμενο τρίμηνο, είναι περίπου 10.000 ακόμα πληστηριασμοί να γίνουν και η συντηρητική πλειοψηφία αυτών των κατοικιών είναι λαϊκές κατοικίες, οφειλετών, αδύναμων να πλήρως να τα απεξέλθουν. Την ίδια ώρα, ως αποτέλεσμα και της εκτόξευσης των επιτοκίων, παίρνουν και χιλιάδες άλλοι παλιοί δανειολήπτες στο καθεστώς των κόκκινων δανείων, όπου σύμφωνα με την Τράπεζα Πάλι της Ελλάδος, το πρώτο εξάμηνο του 24, η ροή νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το ταβάνι της απάτησης πάνε και τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που διαφημίζουν την ίδια ακριβώς λογική, τα διάφορα μοντέλα διαχείρισης
δίθεν κοινωνική στέγη άλλων χωρών. Αυτά και αφού πρώτα αυτοί έβαλαν το χεράκι τους για την κατάργηση του οργανισμένου κατοικίας και στη γενίκευση των πληστηριασμών, ενώ στηρίζουν και την παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας του μέσω του ΣΔΙΤ για την εγγυημένη κερδοφορία των κατασκευαστικών ομίλων. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων έχει αναδείξει πολλές φορές το ζήτημα για τη λαϊκή στέγη. Η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των εργατικών λαϊκών οικογενειών, των παιδιών, σπουδάζουν, των νέων ζευγαριών είναι δικαίωμά μας. Δεν μπορεί να κόβεται και να ράβεται στις εξαγγελίες της εκάστοτε κυβέρνησης που έχει πάντα το βλέμμα της το πώς θα εξασφαλίσει τους όρους και τις προποθέσεις της κερδοφορίας των μεγάλων κατασκευαστών και των εμποροσπιτάδων των τραπεζών. Δεν ανεχόμαστε τα ψίχουλα, μέτρα που έχουν δοκιμαστεί εδώ και χρόνια και μας έχουν κάψει τη γούνα. Η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας το 2011, η ανυπαρξία οποιασδήποτε στεγαστικής πολιτικής από τότε μέχρι σήμερα, είναι η συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων για να δημιουργηθεί το κατάλληλο πεδίο να προσφερθεί η μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία του για τη στήριξη και χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Χρειάζεται να ενισχυθεί ο αγώνας για την κάλυψη της στέγης και των στεγαστικών αναγκών μας με ευθύνη του κράτους, όχι με ψίχουλα και ψηφιδοεπιδοτήσεις. Ολοκληρωμένο στεγαστικό σχεδιασμό με στόχο την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών, επανασύσταση του οργανισμού εργατική κατοικία και ενίσχυση του αποκλειστικά κατασκευαστικού τομέα, αξιοποίηση των αποθεματικών του πρώην ΟΕΚ τη μεγάλη ακίνητη περιουσία του με επίκεντρο τι ανάγκε των εργαζομένων και όχι στα δόντια των λίγων. Άτοκα δάνεια στου δικαιούχου εργαζόμενου άνεργου στα νέα ζευγάρια για την απόκτηση αποπεράτωση, συντήρηση και επισκευή κατοικία, αξιοποίηση των κτηρίων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για τη στέγαση εργατικών σωματείων για τις πολιτιστικές και αθλητικές ανάγκες τους. Φυσικά, επιδότηση του ενακίου και όχι ψίχουλα, πλαφόν στα φοιτητικά ενίκια και επιδότηση 300 ευρώ το μήνα σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από την κατοικία του. Μείωση φυσικά του ρεύματος ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της φοιτητικής στέγης. Να σταματήσει εδώ και τώρα το έσχος των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών. Το ζήτημα της στέγης μας αφορά όλους. Μόνο με τον αγώνα μας, με τη δικιά μας δύναμη, μπορούμε να ξεμπερδέψουμε όσους βάζουν εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών μας. Αυτός είναι ο δρόμος που θα μας εξασφαλίσει τις νίκες και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, για την προστασία της εργατικής λαϊκής κατοικίας.